Στο θέμα των κορονοπάρτι, κυρίες και κύριοι, στις πλατείες έχει σημάνει συναγερμός, όπως ακούσατε στο προηγούμενο ρεπορτάζ. Χιλιάδες είναι αυτοί που συγκεντρώνονται κάθε βράδυ χωρίς κανένα μέτρο προφύλαξης μέρη γίγου και είναι αγανακτισμένοι οι κάτοικοι των περιοχών αυτών από τα ολονύκτια πάρτι. Ακριβώς, Λίνα. Βρισκόμαστε επί της ΒΕΑΚΗ, όπου εδώ και χθες γινόταν το αδιαφόρητο. Ο δρόμος είχε κλείσει από τους εκατοντάδες που είχαν συγκεντρωθεί και έπιναν, χόρευαν, τραγουδούσαν χωρίς μάσκες, ο ένας πάνω στον άλλον, χωρίς να τηρείται καμία απολύτως απόσταση. Οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι. Όπως χαρακτηριστικά μας λένε, δεν μπορούν να κοιμηθούν από την οχλαγωγία και από την δυνατή μουσική μέχρι το πρωί. Δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους, φοβούμενοι την διασπορά του κορονοϊού από όλα αυτά τα άτομα που συγκεντρώνονται από κάτω. Το άλλο τους μεγάλο πρόβλημα είναι τα σκουπίδια που αφήνει όλος αυτός ο κόσμος, αλλά και διαμαρτύρονται ότι όλοι αυτοί βρωμίζουν τις εισόδους των σπιτιών τους. Από την άλλη μεριά, να σου πω ότι οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων, οι οποίοι πουλούν με take-away ποτά και καφέδες, μας λένε ότι δεν μπορούν οι ίδιοι να διώξουν όλο αυτόν τον κόσμο, δεν έχουν καμία τέτοια δικαιοδοσία. Αυτοί κάνουν αυτό που πρέπει, ωστόσο πρέπει να βρεθεί μία λύση, γιατί δεν γίνεται να συνοστίζεται όλος αυτός ο κόσμος κάθε βράδυ εδώ στην ΒΕΑΚΗ. Είναι μία δύσκολη εξίσωση, όπως και να έχει.